Στη μονάδα αιμοδοσίας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εργάζονται 4 γιατροί αντί για 11. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Σταυρούπολης η Ένωση Γιατρών μετρά 50% λιγότερες οργανικές θέσεις και ταυτόχρονα δεν έχουν ανανεωθεί συμβάσεις όλων των επικουρικών γιατρών. Η κατάσταση στα νοσοκομεία έχει φτάσει στο απροχώρητο, λένε οι γιατροί, και ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, συνάδελφοι θα βρεθούν τον επόμενο μήνα στο Ταμείο Ανεργίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό. Οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς, είναι οξυμένες, τα κενά είναι τεράστια. Συνολικά σε όλα τα νοσοκομεία εργάζονται 1.400 επικουρικοί γιατροί με διαδοχικές συμβάσεις που ανανεώνονταν κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, στο εξής, η ανανέωση των συμβάσεων δεν θα αφορά το ίδιο πρόσωπο, αλλά θα επιλέγονται από λίστα προτεραιότητας. Είμαστε με ένα συνεχόμενο καθεστώς που συνέχεια είμαστε ανασφαλείς. Είμαστε νέοι γιατροί με πολλές δυνατότητες, θέλουμε να προσφέρουμε. Με το που πήγαμε στις μονάδες μας, πήρε μια όθηση η μονάδα. Και νομίζω ότι έχουμε να προσφέρουμε πολλά. Οι επικουρικοί γιατροί είναι απολύτως απαραίτητοι και εργάζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών υποστηρίζουν πως με την εναλλαγή των επικουρικών διακόπεται η συνέχεια στην παρακολούθηση των ασθενών. Υπάρχει μια τεράστια υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων και με μια παράλληλη λειτουργία η οποία μετατρέπει τα νοσοκομεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Την επόμενη εβδομάδα νοσοκομειακοί γιατροί διοργανώνουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις και επιδιώκουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.